Κυρίες και κύριοι, είμαι η Πόπη Πρωτογεράκη και παρακολουθείτε το σύντομο ενημερωτικό δελτίο ειδήσεων του apopsilive.gr. Σύμβαση ύψους 1,85 εκατομμυρίων ευρώ για τη βελτίωση του δρόμου Άγιος Κύριλλος Γέρο Κάμπος του Δήμου Γόρτινας υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και υλοποιείται στο πλαίσιο των έργων υποδομής αντιπλημμυρικά αποκαταστάσεις ζημιών στο οδικό δίκτυο της Κρήτης. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που θα αναβαθμίσει την περιοχή και θα ωφελήσει ιδιαίτερα τον πρωτογενή τομέα, καθώς θα μεταφέρονται τα αγροτικά προϊόντα από τα θερμοκήπια με μεγαλύτερη οδική ασφάλεια για οδηγούς, κατοίκους και επισκέπτες, όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης. Αναβρασμός επικρατεί στο Τιμπάκι μετά και το ψήφισμα που δόθηκε στη δημοσιότητα αμέσως μετά την πρώτη συνάντηση που έγινε στο Δημοτικό Κατάστημα Τιμπακίου, παρουσία του Δημάρχου Φεστού, τοπικών φορέων και απλών πολιτών. Η πλειονότητα όσων υπογράφουν το ψήφισμα εκφράζουν την αντίθεσή τους στη μετεγκατάσταση προσφύγων, προβάλλοντας ως βασικό επιχείρημα ότι η περιοχή έχει ήδη πολλούς οικονομικούς μετανάστες. Οι τοπικοί φορείς συγκαλούν εκ νέου δημόσια λαϊκή συγκέντρωση για την ερχόμενη Παρασκευή, ζητώντας την άμεση λήψη απόφασης πάνω στο θέμα από το Δημοτικό Συμβούλιο Φεστού. Άγριες συγκρούσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας ανάμεσα σε εθνικές ομάδες μεταναστών και προσφύγων σημειώθηκαν σε χώρο κράτησης ανήλικων προσφύγων στη Μυτιλίνη. Κατά τις συγκρούσεις έσπασαν οι πόρτες του χώρου κράτησης και διαλύθηκε ένα κοντέινερ, ενώ τραυματίστηκαν πολλά παιδιά, 5 από τα οποία διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Περίπου 40 πρόσφυγες διέφυγαν του χώρου, φτάνοντας μέχρι και την πόλη της Μυτιλίνης, με την αστυνομία να έχει προχωρήσει σε ολονύχτιες έρευνες για τον εντοπισμό και την επαναφορά τους. Οι συγκρούσεις που έλαβαν χώρα ανάμεσα σε Σύριους, Αφγανούς και Ιρακινούς μετανάστες επεκτάθηκαν και στους άλλους χώρους του hot spot, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετά άτομα, στα οποία παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Συνελήφθη χθες το πρωί σε αγροτική περιοχή του Δήμου Χανίων ένα 49χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για καλλιέργεια δενδρυλίων ινδικής κάναβης. Κατά τη διάρκεια έρευνας βρέθηκαν σε περιφραγμένο χώρο 28 δενδρύλια κάναβης ύψους 2 περίπου μέτρων, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν. Κατά την αστυνομική έρευνα στο σπίτι του 49χρονου βρέθηκαν επίσης ένα πιστόλι και ένα κυνηγητικό όπλο χωρίς άδεια. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Χανίων. Ο σοβαρός τραυματισμός στο πόδι ενός 57χρονου άνδρα ήταν ο απολογισμός των άσκοπων πυροβολισμών στη διάρκεια Γαμήλιου Γλεντιού σε περιοχή του Δήμου Χανίων. Δράστης του αιματηρού περιστατικού, ο αδελφός του γαμπρού, ο οποίος και συνελήφθη το πρωί της Κυριακής. Ειδικότερα ο 42χρονος θεώρησε σκόπιμο να ρίξει στον αέρα μερικούς πυροβολισμούς με το κυνηγητικό όπλο που είχε στην κατοχή του, το οποίο όμως στη συνέχεια και ενώ προσπαθούσε να το βάλει στο αυτοκίνητό του, εκπυρσοκρότησε τραυματίζοντας το πόδι του 57χρονο. Κατά την αστυνομική έρευνα στο χώρο του συμβάντος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8 κάλικες και 26 φυσίγγια κυνηγητικού όπλου. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε αργά χθες τη νύχτα σε 4 διαφορετικά μέτωπα στα νότια του νομού Ρεθύμνου και στην περιοχή του Άι Γιάννια Μαρίου. Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με 5 οχήματα και 10 άνδρες, όπως και όλα τα διαθέσιμα μέσα από τους Δήμους Αμαρίου και Αγίου Βασιλείου. Η μάχη με τις φλόγες ήταν ολονύχτια λόγω των ισχυρών ανέμων που έπαιρναν στην περιοχή, με τελικό απολογισμό πολλά στρέμματα καμένης χορτολιβαδικής έκτασης.